Κωστή Ραπτόπουλε. Άρτη αφιχθής από Αθήνα, έτσι, μαζί με τους Μολάχος. υπόλοιπους. Τι έγινε, καλά Περάσαμε, περάσατε? φίλε, θεωρείς και πήγα 50ήμερη εκδρομή. Πώς πήγαμε 50ήμερη στην Κέρκυρα το 86 στο Κοντόκαλι, να πούμε, με το Λύκειο. Κάτι παρόμοιο ήταν. Δηλαδή, αν έμενα 5 μέρες με το όνομα αυτή την παρέα, γιατί ήμασταν φοβερή παρέα, περάσαμε υπέροχα. Δηλαδή, το όλο σκηνικό ήταν φανταστικό. Από το αεροδρόμιο μέχρι τη διαδρομή μέχρι το παιχνίδι. Ήταν φανταστική διαδρομή. Και εκεί στο παιχνίδι δείξαμε ότι είμαστε και ομάδα καλή. Δηλαδή, είμαστε συντονισμένοι. Είμαστε ομάδα που έχει χημεία, έχει γνωρίζει ένα τον άλλο κτλ. Και αυτό είναι σημαντικό. Και γι' αυτό και το Μετρόπολης πάει καλά. Δηλαδή, η καλή χημεία που υπάρχει μεταξύ των συντελεστών. Δηλαδή κάποτε, επί Πετρουλάκη ας πούμε, υπήρχε το Διέργη Βασίλευε. Υπήρχε μερικά καριόλια εδώ πέρα. Και ναι, ο Τσούκ μη κάνεις, άμα θες να στα λέω... Για την Αθήνα ο, πες μας ας, τώρα, άστο τώρα. Όχι, τα λέω όλα. Για την Αθήνα πες. Γάμα την Αθήνα, τώρα εγώ θα σου πω αυτά που θέλω εγώ. Οπότε εκείνο ξεπεράστηκε και γι' αυτό πάμε με μικρότερο μπάτζετ εδώ και με καλύτερες ακροματικότητες. Ούτε είμαστε θεοί, ούτε είμαστε σοφοί, ούτε είμαστε γνώστες. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ήμασταν πολύ συμπαθείς σε κάθε εκδήλωση που πηγαίναμε. Δηλαδή, πήγαμε για καφέ με τον Βοσνιάδη. Πήγαμε για καφέ με την Αντριάννα. Συμφάγαμε με την Αντριάννα κτλ. Υπήρχε έτσι μια καλή άβρα, μια θετική ενέργεια. Ναι. Η οποία. Έχεις μεγάλο σουξέ στην Αθήνα όμως. Τι έχω μάθαμε. Σουξέ. Σουξέ τι θα πει. Σε αναγνωρίζουν πολύ, ρε παιδί μου. Και τι έγινε. Αν κάθε ένα που με αναγνώριζε μου έδινε και 2 ευρώ, θα ήμουν πολύ πλούσιο. Αυτό δεν με ενθουσιάζουν εμένα αυτά. Εμένα με ενθουσιάζουν να έχω καλά γεράματα, να γεράσω. Να είμαι αξιοπρεπή, να έχω στα μπάρια μου χειρομέρι. Να έχω στα μπάρια μου ξέρω, ζάχαρη. Να έχω. Ναι. Καταλαβες, να πληρώσω την εφορία μου. Αυτά είναι μαλακίες τώρα. Αυτά τα στο αεροπλάνο, δημοσιότητες ήταν... και τέτοια πράγματα, εγώ δεν τα λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου. Είσαι σεμνός. Όχι, δεν είμαι σεμνός, είμαι λογικός. Σεμνός δεν είμαι καθόλου. Είμαι λογικός άνθρωπος. Στο αεροπλάνο καλά, φοβήθηκες λίγο, ή. Τα αεροπλάνα τα φοβάμαι. Ναι. Ο συμμαχητής μου Τσουκαλάς ο Θόδωρος έφυγε στη Σάμμο αδιάβαστος. Και μου είχε τότε δημιουργηθεί μια φοβία. Αλλά την ξεπέρασα με το γέλιο. Mm-hmm. Μας κάνανε κάτι παρατηρήσεις εκεί. Για πες κανένα κάτι ανέραστη αυτή. Τώρα Κουλιανός, Πλιάκος εκεί, μιλούσα πάπα πάπα και τα λοιπά. Μιλούσα, εγώ μιλούσα λιγότερο από όλους. Και ενοχλήθηκαν κάποιοι εκεί, συνταξιδιώτες και τα λοιπά. Σσσ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 
έχεις μεντέν, λέω, και τι σου λέω, τι σου λέω, στο πλοίο θα με πεις σου, λέω, τι σου λέω, άμα θες, λέω, πάρε τα μάξου και τράβα, έτσι δεν είναι, άμα θες, εγώ γουστάρω, λέω, να τραγουδάω, με εμποδίζει, λέω, εμένα, τι είμαστε, εκκλησία, είμαστε, θα τους λέω, είπαμε, λέτε, μπορεί να το βουτήξω τον έναν, ένας σκατόγερος εκεί φόρας, ο Φερεντίνος καλός. Ναι, είναι επικοινωνία. Το κλίμα εκεί στην εκπομπή. Ναι, είναι ένα κολοστούντιο που είστε εκεί πάνω στις Αχαρνές. Πίτα στο ναρκωτικό η περιοχή γύρω-γύρω. Ακούς. Το κορδελιό είναι Μόντρεαλ. Είναι Παρίσι, είναι ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Πες μου μια μεγάλη πόλη. Λονδίνο. Ρώμη, τι να σου πω. Εκεί τα στούντιό τους είναι αλλού. Και εκεί γυρίζει ο Κουβερεντίνος την εκπομπή συγκεκριμένη, η οποία έπιασε. Έχει μεγάλη θεαματικότητα γιατί είναι προσιτή. Δεν είναι εκείνο το. Πες μου, ποιος ήταν ο Ναβουχοδονόσορας, ξέρω εγώ, ο Ναβολέρος, πότε γεννήθηκε, ξέρω εγώ. Πες μου, 8 από 10. Δεν είναι παιχνίδι γνώση, είναι παιχνίδι ευστροφίας και ταχύτητας. Ναι. Σε πιέζει ο χρόνος. Δηλαδή και. Πρέπει να απαντήσεις γρήγορα. Ναι, αυτό είναι και η δυσκολία η μεγαλύτερη. Ναι. Και να μπεις στη φιλοσοφία του μέσου Έλληνα, του κοινού θνητού, ας πούμε. Κερδίσατε τελικά. Δεν πρέπει να πεις. Μου είπε να μην πω. Ναι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι το μάτς ήταν συναρπαστικό και με ανατροπές. Mm-hmm. Οπότε κράτησε ώρα και τέτοια. Δεν ήταν δηλαδή κάτι δεκάλεπτο που κερδίζει μια ομάδα, ναι, και άλλη. Mm-hmm. Και η άλλη ομάδα ήταν πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή η άλλη ομάδα. Τρεις κοπέλες και δύο τύποι
οικονομολόγοι ήταν αυτοί οι mm-hmm. λογιστές. Ναι. Τώρα ο λογιστής, κακά τα ψέματα, μορφωμένος μπορεί να είναι. Εντάξει, μπορεί, έχει τη γνώση. Ποιος ήταν ο καθοριστικός παίκτης, έτσι, ποιο ήταν. Υπήρξε κάποια στιγμή που μία απάντηση κάποιου τέλος πάντων. Τρεις φορές. Έδωσε τη λύση. Τρεις φορές. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό ήταν συναρπαστικό παιχνίδι. Από εμάς ποιος ήταν ο πιο. Ο MVP. Για εντάξει, δεν ξέρουμε αν κερδίσαμε, αλλά. Ναι, για μένα είναι ο Πλιάκος. Πλιάκος? Ναι. Και ο χειρότερος ήταν ο Κουλιανός. Ο χειρότερος, κόλωση. Εσύ. Εντάξει. Εγώ ήμουνα κατά κάποιο τρόπο. Πώς τη λένε αυτή επάνω. Τη διευθύντρια του εμπορικού. Αφροδίτη, το Παγκεύο. Ήμουνα η Αφροδίτη Πιμενίδου. Δηλαδή, ήμουνα το βαρύ χαρτί, ας πούμε, στο επικοινωνιακό κομμάτι. Ναι, ναι. Πέτυχα κι εγώ καλά. Ο Γρηγόρης. Έκπληξη του παιχνιδιού. Ναι. Ναι. Έκπληξη του παιχνιδιού. Εγώ δηλαδή. Του λέω πώς απάντησες αυτή την ερώτηση. Πήρα μια βαθιά αναπνοή. Καθέβασα τους θυμούς μου και απάντησα σωστά. Το πιο γέλιο ήταν που συναντάμε στο αεροδρόμιο το μαχαιθόρα του τραγουδιστή. Λέω, θα πάει να πει ο κόκκινος, με ξέρεις, με γνωρίζεις, με θυμάσαι. Λέω ο Κουλιάνος, όχι ρε Μωστή, δεν άκου να δεις. Σε τρία λεπτά τον έχει πιάσει, τον έχει πει, με θυμάσαι από την Πόλιγκραμ. Λέει ο άλλος, ο άνθρωπος, όχι λέει, δεν σας θυμάμαι, δεν σε θυμάμαι, φίλε. Ήτανε πούστικη απάντητη. Δεν μου φέρθηκε καθόλου σωστά. Έκανε πως δεν με ήξερε. Τύχε. Στον προαστιακό μπαίνουν κάτι τύποι μέσα. Καθόμαστε. Έρχεται μου λέει, γεια σου ρε φίλε από Θεσσαλονίκη, Ραπτόπουλος. Λέω ναι, ναι, ναι. Και τα λοιπά. Λέω παρακολουθείς? Ναι, παρακολουθώ. Αυτό το ξέρεις? Λέω. Είσαι το κόκκινο. Λέει όχι. Ο Γρηγόρης ο κόκκινος. Λέει δεν το ξέρω. Καταλαβαίνεις ρε μαλάκα, του λέω ότι μετά τον λιτόχρονο δεν σε ξέρει κανένας. Τον κάναμε τον κόκκινο, κάτι πλάκες. Εκεί που έτρωγε στο εστιατόριο, είχε ένα πουκάμισο, έξω τα πουκάμισα, πέφτουν κάτι σάλτσες εδώ. Ήταν να πάρει να πήρε στο παιχνίδι. Τον πήγαμε, τον πλύναμε, τον κάναμε. Ωραία ώρα ήταν, πολύ ωραία ήταν. Ξεφύγαμε από την πόλη, ήρθαμε εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι το παιχνίδι μας πουλούσε περισσότερο από τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ κακό αυτό. Το τηλεπαιχνίδι που παίξαμε πούλησε περισσότερο από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είναι ένα θέμα αυτό. Mm-hmm. Αύριο η εφημερίδα θα παίξει Ηρακλή. Πουλάει ο Ηρακλής περισσότερο από τον ΠΑΟΚ. Και το μόνο που μπορεί να πουλήσει ο ΠΑΟΚ είναι ότι σήμερα βγαίνει μια είδηση εδώ που βλέπω και δικαιώνεται και ο Κυριάκος Θωμαίδης και εμείς οι οποίοι είμαστε κακοπροαίρετοι. Είμαστε καλοί να αναδεικνύουμε τις κακές ειδήσεις ότι πουλάει ο Ισοβίδης τον ΠΑΟΚ σε κάτι Εβραίους. Φεδρότητες λένε μέσα οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θα πω για φεδρότητες, εγώ θα πω ότι ήρθε η ώρα να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και από εκεί και πέρα να μας αποδείξει ο αυτός ότι πρέπει να γουστάει να πληρώσει τα χρέη και έχει 12 εκατομμύρια έτοιμα για τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, το τηλεπαιχνίδι είναι φανταστικό, βγάζει πολύ μεγάλο γέλιο. Ένα σημαντικό κομμάτι του γέλιου το βγάζω εγώ, αλλά γενικότερα η ομάδα ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη. Όχι χαζοχαρούμενη, ιδιαίτερα χαρούμενη. Καμιά ατάκα για τις ομάδες εδώ πέταξες μέσα στο παιχνίδι, βρήκες την ευκαιρία? Βρήκα μια ευκαιρία να κάνω ένα κακοπροαίρετο σχόλιο. Θα σε πάρω σε δύο λεπτά. Τι έλεγα? Ότι βρήκες την ευκαιρία να κάνεις ένα πολύ κακοπροαίρετο σχόλιο για μια ομάδα της πόλης. Μάντεψε εσύ ποια μπορεί να είναι, η οποία γέλασε το χυλάκι του κάθε επικραμμένου μετά από μια σωστή απάντηση που έδωσα, πολύ δύσκολη, και χρησιμοποίησα μια ατάκα για μια ομάδα της πόλης, η οποία νομίζω οι φιλαθλητές όταν την ακούσουν με μισούν, αλλά θα με μισήσουν ακόμα περισσότερο. Έδωσα στίγμα. Θα περιμένουμε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Έγινε 20. Έτσι.